γνώρισε στις τηλεθεατές σας. Λοιπόν, σας έχει κοινοποιηθεί οποιαδήποτε απόφαση ή είναι σκέψη που γίνεται, κύριε Κυριάκου? Όχι, απόφαση δεν υπάρχει. Όπως ξέρετε, από την πρώτη στιγμή η αστυνομία διερεύνησε το συμβάν, κάλεσε την κηδεμόνα και όχι ιδιοκτήτρια νομοσμένου, η οποία κατηγορήθηκε γραπτός, και θα την καλέσουν σε άλλο στάδιο για να προχωρήσει ίσως δικαστικό στο θέμα. Ναι. Κυκλοφορούν βέβαια διάφορα όσον αφορά το πώς δραπέτευσε κτλ. Ο σκύλος. Όπως επίσης γίνεται και αναφορά ότι ο σκύλος δεν ήταν γραμμένος στο Δήμο κτλ. Και λέμε εμείς ότι εντάξει, φέρει ευθύνη η τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να κάνει ελέγχους, να γράφουν τους σκύλους τους, αλλά και γραμμένος να είναι. Ο κηδεμόνας έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την ευημερία του ζώου του και την ευημερία και την προστασία του. Αυτό είναι παρεμφερές στην υπόθεση αυτή. Σημαντικό, ναι, μεν, γιατί θα πρέπει να γίνεται σωστός έλεγχος, να σημαίνονται όλα τα σκυλιά για να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κηδεμόνας τους. Από εκεί και πέρα όμως είναι το θέμα αυτό που έχει να κάνει με τις ευθύνες για εκπαίδευση προς το τετράποδο από πλευράς του ίδιου του κηδεμόνα. Σίγουρα λέμε ότι ένας ο οποίος έχει έναν σκύλο θα πρέπει να αφουγκράζεται για το πώς συμπεριφέρεται ο σκύλος τους και όπου χρειάζεται να ζητούν τις συμβουλές του συμπεριφεριολόγου, έχει εκπαιδευτές, αλλά πρωτίστως θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, το λέω συνέχεια, οι κηδεμόνες των κατοικιδίων έχουν και δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις. Ναι. Λοιπόν, άρα... Δεν μπορείς να έχεις ένα σκύλο, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένα Rottweiler, εγώ ένα σκύλο σωματικής διάπλασης, ο οποίος μπορεί να βρίξει ένα φράχτην 1,5 μέτρο κτλ. Ναι. Πρέπει να λαμβάνεις εκείνα τα μέτρα, ούτως ώστε να μην διαφεύγει το σκυλάκι, ο σκύλος σου, και βέβαια να βάλεις και τις ανάλογες σημάνσεις απ' έξω από το κάγκελο, ούτως ώστε ούτε οι πολίτες, ούτε τα παιδάκια, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να θέλει να χαϊδεύσει το σκυλάκι, να του μιλήσει, να φωνάξει, και όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στο σκύλο, ο οποίος να νιώθει, ξέρω εγώ, έντονα και να επιτεθεί οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα δεν είναι πανάκια να βγαίνουν κάποιοι και να λένε ότι θα γίνει ευθανασία στο σκύλο. Να σταματήσει αυτή η νοοτροπία. Δεν φταίνε τα αθώα τα ζώα. Πόσες φορές να το πούμε. Ναι. Ο κηδεμόνας είναι αυτός που φέρει την απόλυτη ευθύνη. Καλά, αν προχωρήσει και η ολομέλεια τελικά, επειδή είδαμε ότι πλησιάζει και περάσει το νομοσχέδιο αυτό που έχει να κάνει με τις αυστηρότερες ποινές για θέματα που έχουν να κάνουν με την ευημερία των ζώων και για όσους κακοποιούν ζώα, μπορεί κάποια πράγματα να αλλάξουν όντως, κύριε Κυριάκου. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται εδώ και χρόνια. Περιμένουμε μόνο να μετουσιωθεί σε πράξη, να μετουσιωθούν σε πράξη οι εξαγγελίες τόσων χρόνων που αφορούν ναι, είχαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ελλώδη, σας χαρακτηρίσω συνεδρίες για το σχετική νομοθεσία που γίνονται αλλαγές στον περί ευημερίας. Ναι. Αυξάνονται οι ποινές, αλλά κάτι το οποίο δεν έχει ελεγχθεί, γιατί και το άρθρο στο φιλοεύθερο σήμερα, είναι ότι το κόμμα για τα ζώα τοποθετήθηκε ξεκάθαρα για το θέμα των κλουβιών. Ναι. Για την απόλυτη απαγόρευση των κλουβιών. Κάποιοι άλλοι λένε να διαλέξουμε το μη βέλτιστο των χείριστων που είναι οι διαστάσεις. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν, αγαπητέ ονούφριε, πόσο πλάτος ή ύψος θα έχει το κλουβί. Ναι. Απαγορεύεται, διότι δυστυχώς το απαγορεύουμε εμείς, ζητούμε να απαγορευτούν, διότι δεν μαθαίνουμε και μέχρι τώρα που μιλούμε πηγαίνετε να δείτε κλουβιά σε άθλιες καταστάσεις, με στα κόπρανα, δεν περιουσιούν την κανένα. Κανέναν περιθώριο. Εμείς το δηλώσαμε να απαγορευτούν τα κλουβιά τουλάχιστον για 2 χρόνια. Δεν είναι μόνο οι διαστάσεις, είναι και οι συνθήκες ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκου, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.